Εγκληματία πολέμου χαρακτήρισε για απολωστή φορά τον Βλαντιμίρ Πούτιν ο Τζο Μπάιντεν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε ότι για το Ρώσο ομολογό του μετά τις εικόνες από την πόλη Μπούτσα ότι δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία πως είναι εγκληματίας πολέμου. Θα θυμάστε ότι δέχτηκα κριτική που αποκάλυψα τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Του λόγου του αληθές είναι όσα είδαμε στην Μπούτσα. Με αυτό το επιβεβαιώνει ότι είναι ένας εγκληματίας πολέμου. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συλλογή πληροφοριών, θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε όπλα στην Ουκρανία που χρειάζονται για να συνεχίσουν να μάχονται. Και να συνεχίσουμε τη συγκέντρωση όλων των λεπτομεριών ώστε να γίνει μια δίκη για εγκλήματα πολέμου. Ο τύπος είναι κτηνώδης και όσα συμβαίνουν στην Μπούτσα, εξοργιστικά. Όλοι τα είδαν. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, όπως έγραψε και στο Twitter, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι για το ειδεχθές έγκλημα της Μπούτσα. Το επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στείλει εμπειρογνώμονες για να στοιχειοθετήσουν τα εγκλήματα πολέμου σε συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας. Στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, σε μια διαδικασία που η Μόσχα απέχει, το Κίεβο ζήτησε να εκδοθεί δικαστική απόφαση άμεσης διακοπής της ρωσικής εισβολής.